χαμόγελα και διασκέδαση στον καράβολα, με μικρά παιδιά να μαθαίνουν τα παλιά ξεχασμένα παιχνίδια και με τους μεγαλύτερους να θυμούνται τα παιδικά τους χρόνια. Ο λόγος για το δεύτερο φεστιβάλ ξεχασμένου παιχνιδιού, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον οργανισμό, το Χαμόγελο του Παιδιού. Το Χαμόγελο του Παιδιού Κρήτης είναι εδώ. Μαζί με τις... με τους ανθρώπους που νοιάζονται, με τους χορηγούς, με τους εθελοντές. Κάθε μέρα προσπαθούμε να σώσουμε ζωές παιδιών. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε όμως ότι υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν για να κρατήσουμε τα παιδιά μας καλά. Για μας το παιχνίδι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Χρειαζόμαστε τα παιδιά, υγιή παιδιά, να παίζουν, να διασκεδάζουν, να χαμογελούν και όχι να είναι πιθανόν διαρκώς όλη μέρα μπροστά σε μία οθόνη. Ξέρουμε ότι τα παιδιά αναπτύσσονται μέσα από το παιχνίδι, μαθαίνουν κανόνες, μαθαίνουν συμπεριφορές, συνεργάζονται. Μικρά παιδιά έπαιξαν ξεχασμένα παιχνίδια όπως κουτσό, τσουβαλοδρόμιες, τζέγκα, λίμπο, τυφλόμυγα, πεντόβολα, σβούρες και όχι μόνο, ενώ παράλληλα είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τους ήρωες για όλα τα παιδιά και να φωτογραφηθούν. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι του Χαμόγελου στην Κρήτη δημιούργησαν για μια ακόμη χρονιά την εκδήλωση για το ξεχασμένο παιχνίδι, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει ξεχασμένο, έτσι δεν είναι. Μια δυνατότητα στα παιδιά για να μπορούν να παίξουν μακριά από την καθημερινότητα του τάμπλετ και του κινητού, αλλά έξω στον δρόμο, έξω στην αλάνα αν υπάρχει ή οπουδήποτε άλλο. Και μέσα από ομαδικά και μέσα από ατομικά παιχνίδια να αναπτύσσουν τόσο και τις κοινωνικές, τις γνωστικές τους ικανότητες και φυσικά να αισθάνονται και ασφάλεια και πολύ καλή διάθεση, να χαμογελούν. Στον χώρο του φεστιβάλ επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν κατασκευές από τους εθελοντές του Εθελοντικού Δημιουργικού Εργαστηρίου καθώς και ήδη του οργανισμού και να ενισχύσουν το δύσκολο έργο του.